Το Δημήτρη Μπάση που ήταν καλεσμένο στη ραδιοφωνική εκπομπή του Λάζου Μαντικού. Πού κάνει ραδιόφωνο? Στο τηλε, στο Radio City. Στο RTFM 90,6. Το σταθμό. RTFM 90,6. Σε κάνε το καλό. Με το δέκα το καλό. 7 με 9. Σε φωνάζω σε καλό. Ο λαός κάνει μια ευχή. Τώρα να τα καταφέρει. Χέρι, 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 χέρι. Με τον Καρατζα. Δεν είναι του Καρατζαφέρη ο σταθμό, ρε παιδιά. Ενώ. Τι τσάβα τραγουδάω. Ραλία Χριστίδου. Η Ραλία είναι από τα πρόσωπα που πραγματικά είχαν τα φόντα, βγαίνοντα από ένα παιχνίδι reality. Ήταν από τα παιδιά που έδειξαν ότι μπορεί να κάνουν μια μεγάλη καριέρα. Δεν ξέρω γιατί ασχολήθηκε με την πολιτική. Έχουμε χαθεί λιγάκι. Της εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό που έχει επιλέξει να κάνει. Ελένη Μενεγάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν την ξέρω καλά, με την έννοια ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή μου, στα 23 χρόνια δισκογραφίας μου, είναι ζήτημα αν έχω πάει μία φορά. Μία φορά θυμάμαι ότι έχω πάει. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ήμουν από τα πρόσωπα που έκανα για αυτή τη συγκεκριμένη κοπή, αλλά και εγώ δεν ένιωθα ότι μπορώ να λειτουργήσω ανάμεσα σε μαγειρική και μόδα. Mm-hmm. Να βγω να πω και κάποια τραγούδια. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. Εσάς θα σας λείψει ως τηλεθεατής τώρα που θα αποχωρήσει όπως φαίνεται από τα τηλεοπτικά δρόμενα? Είμαι ένας άνθρωπος που δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Καθόλου. Τι λέτε, για πείτε μου. Θα μου λείψει. Φήμες λένε ότι όταν η Ελένη είπε θα χαρώ πολύ, ήταν ήδη μες στο αυτοκίνητό της. Και ήδη φύγει. Αυτό το split τι. Το split που η Ελένη ήταν έτσι. Αυτό το ζήλευαν όλοι και ο Μπάστα λέει ότι δεν βλέπει τηλεόραση. Από την άλλη όμως, γιατί να μην πάει. Όπως πήγε, γιατί να μην ξαναπάει. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να τον καλέσουμε, ρε Θεή. Καθίστε, καθίστε. Ναι, να λες πράγματα σου. Εννοείται. Γιατί και εμείς έχουμε ζώδια και μαγειρική. Δεν είχα ζητήσει να έρθει ο Δημήτρης Μπάσης να τραγουδήσει. Ο Δημήτρης Μπάσης εδώ και να τραγουδήσει. Και μετά ξαφνικά και να του κάνω συνέντευξη. Ναι. Τον φιλοξενήσαμε μέσω από τον Άρη. Και την σκοπημένη συνέντευξη του Άρη. Ωραία ήταν. Να σου πω κάτι. Όχι. Γιατί εμένα δεν ήθελε σε μένα. Να βγει στην εκπομπή. Κάτσε, να πάρω τη Θωμαϊδα Πλατυπόδη να ρωτήσω γιατί δεν ήρθε. Παρτσόλη, γιατί δεν μιλάς. Σα πετσοκόβει. Δεν το ξέρω, δεν είναι στα σως. Παιδιά, να σα πω κάτι. Γιατί δεν μπορεί να τραγουδήσει ο Δημήτρης ένα ωραίο. Πόσο δίνει, 20 λεπτό. Καράβι, το 20 λεπτό. 20 λεπτό. Δεν προλαβαίνει. Δεν έρθει. Δεν προλαβαίνει. Έχουμε καλύδιδες, έχουμε πατέρα. Πού θα πάνε αυτοί. Ο Δημήτρης θα ερχόταν. Σε παρακαλώ. Θα πάει καταρχήν πάρα πολύ. Δεν έχει να κάνει όταν το λέει σαφώς. Και εμείς τον αγαπάμε, αλλά πάνω από 9 λεπτά δεν έχουμε. Προφανώς δεν του αρέσει αυτό το. Όταν έφαγε το πιάτο από τον Τάνο στο κεφάλι, τ' άρεσε. Ψιλοκρεμαστά ήταν, δεν έγινε. Ήταν στο στην υγειά μας αυτό. Ναι, κορίτσι. Ναι, αλλά είναι άλλες εκπομπές. Το φαγιό όμως το πιατάκι μισή ώρα δεν κάτω. Δεν έχει μόδα. Εδώ δεν κινδυνεύει, θα τον τρατάρω και φάει. Λόνια. Άμα τον βάλεις ανάμεσα από τη μαγειρική και τα ζώδια μπορεί να ταραχτεί. Άμα του δώσω όμως μια ενότητα δικιά του θα περάσει ωραία. Μπορούμε να τον πάρουμε τηλέφωνο. Ναι, πάρτε τον πας τηλέφωνο. Έλα, πάρ' τον λίγο να γυράσω, πάρ' τον. Να σου πω τηλέφωνο. Split με Θεή τώρα. Ελένη, σήμερα θα σε υπερασπιστώ εγώ γιατί και σε μένα δεν ήρθε. Αχ, μας βλέπει τώρα το καμαρίνι που ετοιμάζεται. Θα της αρέσει και το κραγιό μου γιατί αγαπάει. Και η περούκα μου. Και το που κάμψε. Λοιπόν, έχουμε ένα αποκλειστικό. Όχι, μετά. Μετά. Είναι όμως...